Σήμερα στην όμορφη Αλεξανδρούπολη φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΕΔΑΒΕ, Χρήστο Μανώλη. Πρόεδρε, καλώς ήρθες. Τι σας έφερε στην πόλη μας? Καλησπέρα. Είναι η καθιερωμένη επίσκεψη που κάνω κάθε καλοκαίρι για να βρεθώ με τους προπονητές των τοπικών σωματείων από τις περιοχές της Καβάλας ως πάνω την ακριτική Οριστιάδα, την Νέα Βίσα, για να συζητήσουμε για τα δρόμενα του αθλήματός μας, για τις διοργανώσεις των επόμενων μηνών, αλλά και για να δούμε για τυχόν προβλήματα που υπάρχουν, για το πώς μπορεί η Ομοσπονδία και η Ένωση να βοηθήσει, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ζείται σε μια περιοχή δύσκολη, μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων και από τα κέντρα όπου γίνονται οι αγώνες. Οπότε θεωρούμε υποχρέωσή μας να είμαστε όσο μπορούμε πιο κοντά σας και όσο μπορούμε να στηρίζουμε το άθλημα που υπηρετείτε. Σήμερα βρεθήκαμε με περίπου 19 προπονητές, δηλαδή 19 σωματεία. Παρόλη την εποχή, θα μπορούσαν να είναι στην παραλία. Αρκετά καλά. Αλλά θέλησαν να έρθουν. Ναι, νομίζω ότι ήταν η πλειοψηφία εδώ. Υπήρχαν 2-3 απώλειες οι οποίες γνώριζα ότι θα έλειπαν οι συνάδελφοι. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη, υπάρχει δίψα και αυτό αποτυπώνεται και στις επιτυχίες που έχετε. Παρόλο που προανέφερα ότι δύσκολα μπορείτε να προετοιμάσετε τα παιδιά σας κατάλληλα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι υπήρχε ένα καλό κλίμα και νομίζω ότι έγιναν πολύ καλές τοποθετήσεις απέναντι στο άθλημα. Ναι, είχαμε πάρει μία απόφαση πέρσι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την λεγόμενη ανάπτυξη και στις περιοχές οι οποίες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα κέντρα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονται πιο πολλοί αγώνες. Αποφασίσαμε να γίνει ένα πρωτάθλημα χρώμων ζωνών στην Ξάνθη. Αυτό το πρωτάθλημα προχωράει και έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 5 και 6 Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα ενημέρωσα τους προπονητές ότι το Σεπτέμβριο θα γίνουν σεμινάρια προπονητών διότι οι κανονισμοί διαιτησίας πάλι ξανά άλλαξαν. Καθώς και εξετάσεις για νέους διαιτητές. Και έπειτα ακολουθεί το καλεντάρι της Ομοσπονδίας και της Ένωσης, το οποίο είναι μακρύ και μεγάλο, δύσκολο μέχρι το Δεκέμβρη. Είναι το Πανελλήνιο των Παιδών, είναι το Πανελλήνιο των Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών, είναι το Πανελλήνιο Κύπελο, είναι το βαθμολογούμενο G1 πρωτάθλημα στην Αθήνα, είναι το τρίτο προγραμματικό πρωτάθλημα της Ένωσης, πάρα πολλές δραστηριότητες. Μεγάλος ο δρόμος. Και ένας απολογισμός μικρός, μπορείτε να μας πείτε, πώς πήγε η σεζόν που πέρασε? Ήταν καλή χρονιά. Αν ξεκινήσουμε από τις εγγραφές στα σωματεία, όπου ήταν ανωδική χρονιά, παρόλο την κρίση, φαίνεται ότι οι γονείς έχουν αγαπήσει το άθλημα, έχουν μάθει το άθλημα και είναι το βασικότερο. Φαίνεται ότι αυτή η αύξηση των αθλητών οφείλεται στους προπονητές, διότι γίνεται και πολύ καλή δουλειά στα σωματεία. Από θέμα επιτυχιών είχαμε τελευταίες επιτυχίες 3 προκρίσεις στην Ολυμπιάδα Νέων. Δεν το έχουμε ξαναπετύχει και αυτό μας δίνει τη χαρά και την ελπίδα ότι στην επόμενη Ολυμπιάδα θα μπορέσουμε να έχουμε εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και μακάρι να έχουμε και μετάλλιο. Καθώς και είχαμε και πολλές πανευρωπαϊκές επιτυχίες στα αντίστοιχα πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε μπροστά μας την Ολυμπιάδα Νέων, μακάρι να γιορτάσουμε εκεί, να πανηγυρίσουμε ένα μετάλλιο, η χρονιά κρίνεται θετική. Αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Ένα τελευταίο νέο, αν θέλετε να πείτε, για τα σωματεία και για τους αθλητές που ενδέχεται να ξεκινήσουν στο άθλημα του Ταϊκβοντό. Όπως όλοι μας, έτσι και εγώ, φαντάζομαι έτσι και εσείς, ξεκινήσαμε με την παρότρινση των γονιών μας. Οπότε το λογικότερο είναι να απευθυνθώ στους γονείς και να τους πω να τρέξουν τα παιδιά τους, να δουν, να γνωρίσουν το άθλημα του Ταϊκβοντό. Η περιοχή έχει πάρα πολλά καλά και αναγνωρισμένα σωματεία. Είναι βασικό να πάνε οι γονείς τα παιδιά τους σε αναγνωρισμένο σωματείο, να γνωρίσουν πραγματικά το άθλημα του Ταϊκβοντό, να το προσπαθήσουν και να είναι σίγουροι ότι τα παιδιά τους μέσα από αυτή τη δραστηριότητα θα κερδίσουν πάρα πολλά. Πρώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την μικρή συνέντευξη. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Πέρασα τέλεια. Πάντα περνάω όμορφα. Οπότε έρχομαι. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Σίγουρα.